προγόνους του είχε μιλήσει και ο Θουκυδίδης. Τη σημερινή παραθαλάσσια Μακεδονία την κατακτήσανε και την κυβέρνησαν βασιλικά ο Αλέξανδρος, πατέρας του Περδίκα, και οι πρόγονοί του, οι Τιμενίδες, που αρχικά κατάγονταν από το Άργος. Από το ξεκίνημα της ελληνικής ιστορίας ως και ολόκληρο τον 5ο αιώνα, ο ρόλος της Μακεδονίας στην πολιτική ζωή της Ελλάδας ήταν περιορισμένος. Και αυτό γιατί από την θέση της ήταν υποχρεωμένη να μάχεται τους ξένους λαούς της Βαλκανικής που την τριγύριζαν. Μετά το τέλος του Πελοποννησιακού πολέμου, τον 4ο αιώνα, τα πράγματα αλλάζουν. Μια σειρά από βασιλιάδες, ο Αρχέλαος, ο Αμίντας, ο Περδίκας ο Τρίτος, διευρύνουν τα σύνορα και δρεώνουν την ισχύ της Μακεδονίας. Το έργο τους βρίσκει λαμπρό συνεχιστή τον Φίλιππο τον Δεύτερο, που βασίλεψε από το 359 ως το 336. Για τη δράση και την προσωπικότητά του μας μιλά ο ιστορικός Διόδωρος, ο Σικελιώτης. Ο Φίλιππος, γιος του Αμίντα, βασίλεψε στους Μακεδόνες 24 χρόνια. Ξεκίνησε με μικρά εφόδια και κατάφερε το βασίλειό του να γίνει η μεγαλύτερη δύναμη στην Ευρώπη. Πήρε τη Μακεδονία υπόδουλη στους Ιλυριούς και την έκανε κυρίαρχη σε πολλά και μεγάλα έθνη και πόλεις. Έγινε ηγεμόνας της Ελλάδας με την αξία του, καθώς οι πόλεις του υποτάχθηκαν με τη θέλησή τους. Πολέμησε εκείνους που είχαν συλλήσει τα ιερά στους Δελφούς, βοήθησε το μαντίο, αξιώθηκε μια θέση στο Συμβούλιο της Δελφικής Αμφικτυονίας και βραβεύτηκε για την ευσέβειά του με τις ψήφους των Φωκαέων που τους είχε ο ίδιος νικήσει. Κατά τρόπο σου τους Ιλυριούς, τους Παίωνες, τους Θράκες, τους Κήθες και όλους τους γειτονικούς λαούς και βάλε στόχο του να καταλύσει το βασίλειο των Περσών. Περνώντας στρατεύματα στην Ασία, βοηθούσε τις ελληνικές πόλεις να ελευθερωθούν. Και όταν το πεπρωμένο τον σταμάτησε ένας οστρατής, άφησε πίσω του τόσες δυνάμεις, ώστε ο γιος του, ο Αλέξανδρος, να καταλύσει την ηγεμονία των Περσών χωρίς να χρειαστεί συμμάχους. Και όλα αυτά δεν τα πραγματοποίησε κατά τύχη, αλλά με τις αρετές του. Ξεχώριζε ο βασιλιάς αυτός σε στρατηγική ικανότητα, σε ανδρεία και σε προσωπική ακτινοβολία. Ο Ισοκράτης, Αθηναίος ρήτορας και πολιτικός στοχαστής, οραματίστηκε την ένωση όλων των Ελλήνων εναντίον των Περσών και τοποθέτησε επικεφαλής της προσπάθειας τον Φίλιππο και τους Μακεδόνες. Γράφει λοιπόν ένα μεγάλο συμβουλευτικό λόγο που στέλνει στον Φίλιππο. «Σκοπός μου είναι να σε συμβουλέψω να γίνεις αρχηγός της Ομόνιας ανάμεσα στους Έλληνες και της εκστρατείας εναντίον των βαρβάρων. Έχεις τη δυνατότητα, αν τα λόγια μου σε πείσουν, να δοξαστείς όπως το επιθυμείς και ο ίδιος. Σκέψω ακόμα ότι δεν σε παροτρύνουν να εκστρατέψεις με τους βαρβάρους εναντίον των Ελλήνων, που δεν είναι δίκαιο να τους πολεμάς, αλλά με τους Έλληνες εναντίον αυτών που ταιριάζει να τους πολεμούν όσοι γεννήθηκαν από τη γενιά του Ηρακλή. Στους άλλους απόγονους του Ηρακλή που είναι δεμένοι με πολιτεύματα και νόμους, ταιριάζει να αγαπούν την πολιτεία όπου έτυχε να κατοικούν. Σε σένα όμως, που είναι σαν να χειραβετήθηκες, ταιριάζει να πιστεύεις πατρίδα σου ολόκληρη την Ελλάδα, όπως ο προπάτορας σου. Η υπενιγμή του Ισοκράτη στον Ηρακλή και την πανελλήνια δράση του είναι βέβαια βάσιμη, καθώς οι ηγεμόνες των Μακεδόνων κατάγονταν από τον βασιλικό οίκο του Άργους, πατρίδα του μεγάλου ήρωα.
Όπως όλοι οι οραματιστές, ο Ισοκράτης είδε και διατύπωσε νωρίς αυτό που ήταν να συμβεί 10 χρόνια αργότερα. Διαβάζουμε πάλι στον Διόδωρο το Σκελιώτη. Ο βασιλιάς Φίλιππος άφησε να διαδοθεί ένας λόγος ότι θέλει να ξεκινήσει πόλεμο υπέρ των Ελλήνων και εναντίον των Περσών, να τιμωρήσει την παρανομία τους, τότε που είχαν κάψει τα ελληνικά ιερά στους περσικούς πολέμους. Έτσι, όταν συγκεντρώθηκε στην Κόρινθο το Πανελλήνιο Συνέδριο, ο Φίλιππος μίλησε για τον πόλεμο με την Περσία, δημιούργησε μεγάλες ελπίδες και παρότρινε τους συνέδρους να πολεμήσουν. Τέλος, όταν οι Έλληνες τον εκλέξαν στρατηγό αυτοκράτορα της Ελλάδας, άρχισε να κάνει μεγάλες προετοιμασίες για την εκστρατεία εναντίον των Περσών. Ξέρουμε ότι δεν ήταν της μοίρας του να πραγματοποιήσει το όνειρό του. Ήταν καλοκαίρι και γιόρταζε το γάμο της κόρης του, όταν ένας νέος της αυλής τον δολοφόνησε μέσα στο θέατρο των Αιγών.